Όντως, εχθές επισκεφθήκαμε οι 4 Μητροπολίτες της Θράκης, την περιοχή της Καστανιές, τα σύνορά μας εκεί, τα ελληνοτουρκικά, μετά από την πρόσκληση και του Ποιμενάρχου, του Μητροπολίτου Διδημοτήχου, ούτως ώστε εκεί εκφράζοντας την ενότητα έτσι της Εκκλησίας μας και όπως εμείς μας έχετε συνηθίσει, φαντάζομαι, Μητροπολίτες της Θράκης, για πράγματα που ενδιαφέρουν την περιοχή μας, έχουμε μια άριστη συνεργασία, έτσι βρεθήκαμε και εκεί, έτσι δίνοντας το χέρι μας και στηρίζοντας τους ανθρώπους αυτούς, τόσο το στρατό, την αστυνομία, την πυροσβεστική, τους δημάρχους της περιοχής, αλλά και τους απλούς ανθρώπους. Και μάλιστα εκείνο που έχω να πω είναι ότι συναντήσαμε ένα γενναίο φρόνημα. Δεν μας εξέπληξε αυτό, γιατί οι Έλληνες πάντοτε μπορεί στην καθημερινότητά μας έτσι να έχουμε ο καθένας μας τις δικές του απόψεις. Όμως τα μεγάλα και σπουδαία πράγματα της ζωής μας και αυτά που έχουν σχέση με την πατρίδα μας γινόμαστε ένα. Εμείς βέβαια ως Εκκλησία ήμασταν εκεί για να με την παρουσία μας να στηρίξουμε έτσι, το φρόνημα των ανθρώπων. Τώρα όλα τα άλλα, την ευθύνη για όλα τα άλλα τα έχει η έντιμη ελληνική πολιτεία, η οποία μέσα από τις δικές της διεργασίες, συνεργαζόμενοι τόσο στο ελληνικό κοινοβούλιο όσο και στη διπλωματία, θα κάνουν, είμαστε σίγουροι, το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας. Εγώ και άλλη φορά το είπα και θέλω και σήμερα να το πω, ότι στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων έτσι, βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας, τον ελάχιστον αδελφό μας, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Δεν τα βάζει κανείς με πρόσωπα. Έτσι. Και αγαπούμε αυτούς τους ανθρώπους, όταν χρειάστηκε και αν χρειαστεί πάλι εμείς θα τους βοηθήσουμε, αλλά όμως πρέπει να προφυλάξουμε και την πατρίδα μας, πρέπει να προφυλάξουμε και τους ανθρώπους που ζουν στα όρια της πατρίδας μας και μαζί με αυτούς να διαφυλαχθεί και η περιουσία τους, ο αγώνας μιας ζωής. Αλλά όμως και αυτοί οι άνθρωποι που είναι από την άλλη πλευρά πραγματικά αισθανόμαστε αγάπη και ενδιαφέρον και για αυτούς.